Εδώ μαζί μα, Νίκο Κληρίδη, καλώ ορίσατε. Καλώ ήρθατε. Λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε σήμερα. Ε, Εμεί ευχαριστούμε για την αποδοχή, γιατί ξέρουμε ότι έχετε μελετήσει το θέμα και θέλουμε να δούμε, κύριε Κληρίδη, επειδή υπάρχουν πολλέ απορίε ακόμα που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα σε σχέση με αυτέ τι διαδικασίε. Έρχονται τώρα, λένε, και εξετάζουν ε, τον τρόπο με τον οποίο δόθηκαν αυτέ οι υπηκόντιτε. Κάποιοι λένε δεν είναι ανάκληση, ε, είναι απόσυρση ή ένα διαφορετικό όρο που χρησιμοποιούν. Και ακούσαμε ότι μπορεί να προκύψουν και ε, διοικητικά. Τα προβλήματα στην όλη διαδικασία. Θέλουμε να ακούσουμε τη δική σας στη θέση, κύριε Κλειρίτη. Κοιτάξτε, το, το όλο θέμα νομίζω ότι έχει πάρει μια αντροπή η οποία δεν είναι καθόλου ε, δεν συνάδει καθόλου με το δημόσιο συμφέρον. Ναι. Ε, είναι γνωστό ότι το πρόγραμμα των διαβατηρίων είναι έναν ε, εκ των προγραμμάτων ε, που προσφέρει κίνητρα για προσέλκυση ξένων επενδυτών. Ε, αυτές, α, 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 αυτά τα προγράμματα υπάρχουν και σε άλλες mm -hmm. χώρες που είναι ανταγωνιστές μας. Στη ναι. Μάλτα, Φερμπίν και σε Ουγγαρία και πολλές άλλες χώρε. Η οποία Ευρωπαϊ... Μάλτα επίσης κατηγορήθηκε Ευρωπαϊ... ότι κάνει κατάχρηση Ευρωπαϊκές από το πρόγραμμα τους. Ναι. Ε, και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ε, σίγουρα πέδωσε καρπούς, σίγουρα Προσέφερε ε, στο να δώσει κάποια όθηση στην Κυπριακή οικονομία που είχε πληγεί ε, μετά το 2013, μετά το κούρεμα. Ε, όμως, ε, κοιτάξτε να δείτε, όλα αυτά τα προγράμματα και, και όλα όσα ε, είναι εντός της δικαιοδοσίας της κυβέρνησης θα πρέπει να γίνονται σίγουρα χωρίς κατάχρηση ούτε της διαδικασία ούτε κατάχρηση εξουσίας. Mm -hmm. ε, δηλαδή πρέπει το κράτος να διαφυλάσσει σαν κόρη οφθαμού την αρχίζει αρχή της νομιμότητας. Yeah. Ε, τώρα, εγώ πιστεύω ότι όλος αυτός ο πάνταγος που έγινε, η λασμολογία, η αναμπούλα ε, το, μόνο που, κάνει είναι καταστρέφει, πιστεύω, την αξιοπιστία της χώρας μας ναι. και τη σοβαρότητα της χώρας μας. Πλήττεται ο ίδιος ο πρόεδρος τη Δημοκρατίας, ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος, που είναι πράγματα τα οποία δεν νομίζω ότι είναι προς το δημόσιο συμφέρον αντιθέτως. Είναι πάρα πολύ καταστροφικά για τη χώρα μα. Ήταν σοβαρή όμω η διαχείριση του θέματο από τους θεσμούς με τα προγράμματα όπω ίσχυαν πριν από την τελευταία αλλαγή στι αρχέ του έτου, κύριε Κληρίδη. Και όταν βγήκαν αυτέ οι υποθέσει στη δημοσιότητα και υπήρξαν απαντήσει οι οποίε δεν ικανοποίησαν και την ε, κοινή γνώμη, αλλά θεωρήθηκαν και απαξιωτικέ από κάποιου, από το θεσμό τη Εκκλησία, του Αρχιεπισκόπου. Ε, Α, αυτά είναι τρόπο με τον οποίο ε, οι ίδιοι οι θεσμοί ε, επιδιώκουν να διατηρήσουν το σεβασμό, αν θέλετε, και στο εσωτερικό, αλλά και έξω. Ακριβώ. Εγώ πιστεύω ότι ο, ο πιο ορθό τρόπο ε, είναι να γίνει διερεύνηση σε βάθο. Mm -hmm. Σωστά θα πρέπει να γίνει η διερεύνηση. Σωστά θα πρέπει να διερευνηθεί ανεξάρτητη διερευνητική επιτροπή που να διερευνήσει όλο το, φάσμα, το φάσμα όλων mm -hmm. ε, των υπηκοοτήτων. Mm -hmm. Αλλά όταν, γίνεται, όταν δημοσιοποιείται με αυτόν τον τρόπο ε, στο εξωτερικό ποια είναι η εικόνα που δίνεται για το κράτος μας. Αυτό είναι που λέω. Mm -hmm. Είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άλλο το να κάνεις μία έρευνα να αποδώσει ευθύνε σε εκείνου που ευθύνονται, δι διότι ε, δεν ευθύνονται, δεν ξέρω αν ευθύνονται οι ξένοι οι οποίοι εμπενδύουν, mm -hmm. την πρώτη ευθύνη και κατάχρηση εξουσίας και διαδικασίας. Εγώ βλέπω ότι την έχουν οι αρμόδιοι οι οποίοι ε, έλεγχαν τις διαδικασίες αυτές, mm -hmm. δηλαδή. Πιστεύω ότι ο ρόλος της ερευνητική Επιτροπής θα πρέπει να είναι διπλός. Δηλαδή. Πρώτον, να διερευνηθούν οι περιπτώσεις όλες αυτές που, οι οποίες, για τις οποίες υπάρχει υπόνοια ότι ε, δεν εδόθησαν με τα ορθά κριτήρια ή εδόθησαν με λαθασμένα κριτήρια ή με παράνομα κριτήρια οι υπηκότητες. Mm -hmm. Ναι, να διερευνηθούν σε βάθος. Ε, και με στα πλαίσια του νόμου. Υπάρχει νόμος ε, που, που, που διέμπει αυτές τις διαδικασίες και θα τον εξήγησω σε λίγο. Ναι. Αλλά συγχρόνως θα πρέπει να γίνει έρευνα αν το λάθος και η κατάχρηση προκύπτει από τους... Ε, 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 έχοντας την ευθύνη τότε ναι. ε, να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και να ερευνήσουν σωστά. Mm -hmm. Και αν προκύπτουν ευθύνε, είτε πειθαρχικέ είτε ποινικέ, όσοι ευθύνονται να προσαχθούν ενώπιον τη δικαιοσύνη. Ενώ της δικαιοσύνης. όσοι ευθύνονται ε, από το Υπουργείο Εσωτερικών mm -hmm. να προσαχθούν ενώπιον τη δικαιοσύνη. Mm -hmm. ε... τι, τι, τι μπορεί να αξιολογηθεί, Θέλω να ρωτήσω, επειδή υπάρχει επίσης μια διευκνήστη κατάσταση ω δωροληψία. Ε, κύριε Κληρίδη, δηλαδή το γεγονός ότι λέμε τώρα ότι έρχεται ένας επιχειρηματίας και καταθέτει ένα ποσό σε ένα μεσάζου. Ε, που αυτός ο μεσάζων υποδεικνύεται ότι έχει κάνει παρέμβαση τώρα ε, προς, την, ε, προς την εξουσία έτσι με τρόπο με τον οποίο να φαίνεται ότι μπορεί να ήταν καταλυτικός, να φαίνεται, μπορεί να μην ήταν αλλά τι μπορεί να αξιολογηθεί ως δωροληψία κύριε, δηλαδή, ε... Αυτό που με ρωτάτε είναι αν κάποια γεγονότα mm -hmm. τα οποία φαίνονται ε, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στοιχειοθετούν ε, δωροληψία mm -hmm. ή δεκασμό. Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το σχολιάσω διότι δεν έχω στοιχεία ενώπιον μου και ναι. σαν ένας σοβαρός νομικός τόσο εγώ όσο και οι εισαγγελικέ αρχές mm -hmm. δεν πρόκειται να σχολιάσουν δημοσιεύματα του τύπου ή το μέσο μαζική ενημέρωση mm. που είναι απλώ ε, ε, λασπολογία μέχρι ότου απο, αποδειχθεί το ενάντιον. Mm. Οποιοδήποτε άνθρωπο κατηγορείται ή θεωρείται ύποπτο είναι αθώο μέχρι αποδείξεις Το δικαίωμα στην α, α, ναι, ναι, έξει έξει, α, ναι. του, εναντίον. Mm. Του εναντίον. Mm. Και επίση βέβαια θα πρέπει να του δοθεί το δικαίωμα να ακουστεί. Mm. Ε, και αυτό είναι που θα ήθελα να επισημάνω. Δηλαδή, ε, ας πάρουμε την περίπτωση που έκανε ίσως και το μεγαλύτερο πάνταγο ε, του Μαλαισιανού, mm -hmm. ε, ο οποίος θεωρείται ότι ανατινηφίλιον θεωρείται ένα πρόσωπο καταζητούμενο, ύποπτο για διάφορες ε, αντασταλίες mm -hmm. τεραστίων μεγεθών. Είναι ύποπτο πρόσωπο, είναι καταζητούμενος, δεν είναι καταδικαστής όμως. Mm. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Mm -hmm. Τώρα, όσον αφορά ε, το mm. ζήτημα που προέκυψε σε αυτή την περίπτωση, ε, τα πράγματα όταν τα πάρουμε από την αρχή νομίζω είναι απλά. Mm -hmm. ε, και τα έχει εξηγήσει και ο πρώην υπουργό Εσωτερικών, ο κύριος Χάσικος, ε, νομίζω ότι τα έχει εξηγήσει ε, με σαφήνεια αλλά βέβαια δεν είμαι εγώ που θα ε, αξιολογήσω τις οποίες δύο έδωσε ο πρώην υπουργός mm -hmm. σύμφωνα με τη διαδικασία ε, και ήδη ε, με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει διοριστεί μια τριμελής επιτροπή η οποία θα διερευνήσει το όλο θέμα. Αυτή η τριμελής επιτροπή θα, ε, θα πάρει όλα τα στοιχεία και αν δικαιολογείται ότι ε, βάσει των στοιχείων και βάσει του νόμου ε, θα μπορούσε να αποστερηθεί ή να ανακληθεί η υπηκότητα mm -hmm. του συγκεκριμένου ε, προσώπου τότε θα, το υπουργείο θα διατάξει την, την αποστέρηση της υπηγότητας. Ναι. Και τα στοιχεία αυτά όμως υπάρχουν κριτήρια τα οποία δεν είναι εύκολη, εύ, εύκολο πράγμα καθόλου και θα βρεθούν προεκπλήξεως όσοι νομίζουν ότι είναι πολύ απλό. Ε, παίζουμε και ξυπέζουμε, δηλαδή τους δίνουμε διαβατήριο και μετά το παίρνουμε πίσω. Ναι. Δεν είναι τόσο απλό. Ε, αυτός ο άνθρωπος επένδυσε στη συγκεκριμένη περίπτωση 5 εκατομμύρια ε, έδειξε εμπιστοσύνη στις αρχές της χώρας μας και επέδειξε στη χώρα μας. Ε, τώρα, αν κατά τον ουσιαστικό χρόνο, κατά πάντα ουσιώδη χρόνον ε, που είχε υποβάλει την αίτηση του, δεν υπήρχε θέμα ούτε ποινικών αδικημάτων σε βάρος του, ούτε τίποτε, που φαίνεται ότι δεν υπήρχε αφού... Από την έκθεση της Ίντερπολ φάνηκε ότι δεν, δεν ήταν ούτε καταζητούμενος και επήρε, ε, προ, ε, έφερε πιστοποιητικό καθαρού ε, ποινίκου μητρό. Το 2018 ήρθε και η πληροφορική στην αστυνομία ναι. μας το ποιο Άρα αυτά έγιναν αργότερα. Mm -hmm. Τώρα Εάν τώρα είναι καταζητούμενο πρόσωπο, έχει το δικαίωμα να ακουστεί και να προβάλλει. Δεν έχει καταδικαστεί, είναι αθώος ναι. μέχρι από δεξιάς. Από, από, Το τον να... όμω θα έρθει για να ακουστεί. Α κοιτάξτε να δείτε. Mm -hmm. μέχρι, μέχρι να ληφθεί η απόφαση και να του, στερι... να του στερηθεί η υπηκότητα του θεωρείται Κύπριος πολίτη. Και όπως κα... κάθε Κύπριος πολίτη μπορεί να καταζητείται για ένα δίκημα και ο ίδιος σύμφωνα με τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν θα ακολουθηθούν για να διερευνηθεί, mm -hmm. διερευνηθούν τα κατησχυρισμό ποινικά δικήματα, εάν και εφόσον βέβαια η χώρα που ισχυρίζεται ότι τα διέπραξε ζητήσει να διερευνηθούν. Ναι. Μέχρι τώρα ζήτησε η Μαλαισία από την Κυπριακή Δημοκρατία να διερευνήσει οποιαδήποτε ποινικά δικήματα. Mm -hmm. Όχι. Λοιπόν, ε, η βασική... Ε, Λόγοι, θα επειδή... πρέπει να το κάνει, δηλαδή. Η Μαλαισία θα πρέπει να ζητήσει από τι Κυπριακέ Αρχέ να διερευνήσουν αν διέπραξε. Ε, ε, αν, το ε, κάνει, αν το κάνει, έχει καθήκον η Κυπριακή Δημοκρατία βεβαίω mm. να κινήσει τη διαδικασία ε, και αν υπάρχει διεθνέ ένταγμα σύλληψη, να, να συλληφθεί και να αποσαχθεί ενώπιον ε, δικαστηρίου mm -hmm. τη Κύπρου για να ε, αποφασιστεί αν θα εκδοθεί στη χώρα. Όμω όλα yeah. αυτά είναι, ε, πιστεύω, αυτή τη στιγμή υποθετικά, διότι δεν, δεν υπάρχουν αυτά τα θέματα τώρα. Ναι. Εκείνο, εκείνα τα θέματα που γύρονται τώρα είναι τα εξή. Υπάρχουν ε, ε και δημοσιεύματα ό,τι καταζητείτε. Mm -hmm. ε, ο ίδιος ισχυρίζεται όμως κάτι διαφορετικό. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είναι, ε, είναι πρόσωπο το οποίο... Ε, διώκεται για πολιτικούς λόγους στη χώρα του ναι. και έχει ζητήσει πολιτικό άσυλο από άλλη χώρα mm -hmm. και λέει ακριβώς τα αντίθετα και ότι καταπατούνται τα ανθρώπινα του δικαιώματα ναι. αυτό είναι άλλη ιστορία mm -hmm. άρα εμείς τώρα σαν Κύπρος το μόνο, σαν Κυπριακή Δημοκρατία το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι μέσα στα πλαίσια του σχετικού νόμου mm -hmm. να διερευνήσουμε ε, τα εξής και νομίζω να mm -hmm. Θα ναι, αναφερθείτε ότι... ακριβώ στο τι Τι προβλέπει ο νόμο, γιατί έχει σημασία. Πότε στερείται, δηλαδή, ε, λέει ο νόμος ότι είναι, εξής, είναι οι εξή οι λόγοι mm -hmm. ε, σε, ε, βάσει, ε, βάσει των οποίων το Υπουργικό Συμβούλιο, ε, Συμβούλιο, μπορεί με διάταγμα να στερήσει από οποιονδήποτε πολίτη της Δημοκρατίας το οποίο ο οποίο είναι πολιτογραφημένο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 111, θα ε, στερήσει την υπηκότητα του. Mm -hmm. Το πρώτο. Με έργα ή με λόγια επέδειξε έλλειψη νομιμοφροσύνη ή δυσμένεια δεσ... στη δημοκρατία. Ναι. Δεν έγινε αυτό το πράγμα. Ε... οποία στο διαβατήριο έχει. Κατέχει. Ναι. Δεν επέδειξε έλλειψη νομιμοφροσύνη στη δημοκρατία. Το δεύτερο, αν επεδόθηκε σε συναλλαγή ή επικοινώνησε με τον εχθρό λέει, ή οποιαδήποτε επιχείρηση για να βοηθήσει τον εχθρό. Όλα, όλα, αυτοί οι δύο λόγοι έχουν σχέση με την ασφάλεια της δημοκρατίας που δεν εγείρονται. Δεν mm. θέμα ασφάλειας του κράτους. Ε, και το άλλο είναι ότι μέσα σε δέκα χρόνια από την πολιτογράφηση του αν καταδικάστηκε λέει σε οποιαδήποτε χώρα σε φυλάκιση για ιδιαίτερο ή δεχθές αδίκημα ή αδίκημα που ενέχει ηθική ενεσχρότητα κτλ. Mm -hmm. Λοιπόν ε, δεν έχει καταδικαστεί Τώρα διώκεται. Ναι. Mm -hmm. ε, τώρα ο, ο, όλα αυτά όμως ε, ένα σημαντικότατο κριτήριο θα πρέπει να συντάδουν και με τον και με το δημόσιο συμφέρον. Ε, οι κύριοι λόγοι επίση που ε, μπορεί να στερήσει το Υπουργικό κάποιον από το ε, από την ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας, από την υπηκότητα. Νομίζω όμως δεν είναι την ιδιότητα που επιδιώκουν το, πολίτη, τι, το, διαβατήριο. Το διαβατήριο, ναι. ναι το ίδιο πράγμα είναι. Ε, είναι εάν ε, την απέκτησε με δόλο. Δηλαδή, ναι. αν έδωσε ε, ψεύτηκα ή με ξεδί παραστάσει, έγραφα κτλ. Που ακούσαμε και... ότι υπήρξε μια τέτοια περίπτωση μέσα στι πρώτε 26. Τουλάχιστον μα είπε το υπόλοιπο. Ε, σίγουρα υπήρξε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν νομίζω να γίνεται ούτε έχει αναφερθεί τέτοιο λόγο. Μάλιστα. Ε, δηλαδή, αν κάποιο εξεγέλασε τι αρχέ και έδωσε ψεύτικα πιστοποιητικά ή ε, uh -huh. με δόλο απέκτησε την υπηκότητα, οπωσδήποτε μπορεί να του στερηθεί. Μάλιστα. Ε, Τώρα, έστω όμω. και έχω αποφάσει δικαστήριο εδώ, έστω και αν την απέκτησε με δόλο, mm -hmm. πρέπει η οποιαδήποτε έκθεση του υπουργικού ή τη επιτροπή που έχει αναθέσει το υπουργικό mm -hmm. να επεξηγεί, να αιτιολογεί με σαφήνεια του λόγου τη ανάγκληση τη υπηκότητα και να αναφέρει. Του λόγου δημοσίου συμφέροντο για του οποίου ζητείται η ανάγκη. Αν δεν το αναφέρει. Στοιχειοθετούνται λοιπόν. όπω μα του έχετε περιγράψει διαβάζοντα το παράδειγμα. Αν δεν το αναφέρει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στοιχειοθετούνται. Ε, 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 δεν έχει καταδικαστεί. Ναι. Όταν καταδικαστεί, μπορεί. Mm -hmm. Ακριβώ αυτό είναι που λέω. Άρα το ότι, ότι καταδικαστεί ενταλμά αλλά... δεν αποτελεί. Άλλον α... καταζητείται, άλλον έχει καταδικαστεί Μάλιστα. Να μην συγχύσουμε τα πράγματα. Όλα αυτά δεν τα ξέρει η δημοκρατία, γνωρίζοντα και ανακοινώνοντα τι αποφάσει για αυτό, ανάκληση ή απόσυρση. Αυτό το θέμα είναι, 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 έχει και πολιτική χρειά, αλλά είναι καθαρά νομικό θέμα. Μάλιστα. Μάλιστα. Ε, εγώ έχω απόφαση δικαστηρίου, στην οποία mm -hmm. στοιχειοθετήθηκε δόλος στοιχειοθετήθηκε δόλο από μετανάστη, ο οποίο πήρε με δόλια μέσα την Κυπριακή υπηκότητα. Έχουμε περίπτωση Σύριου Φεριμπίν, ο οποίο ε, επαντρεύτηκε Κυπρία. Η 20 χρόνια μεγαλύτερη του, συγχρόνω είχε τη Σύρια σύζυγον του, απέκτησε τρία παιδιά μαζί τη. Mm -hmm. Και η Κυπρία αυτή, η οποία ήταν ε, χαμηλής χαμηλή πνευματική. Ε, ε, πάντων ε, επίπεδου, mm -hmm. Τι ε, ξεγέλασε κατά τε, κάποιο τρόπο. Τι ξεγέλασαν κάποιοι, Ναι. Τε, ναι με με, με ψεύτικε παραστάσει πήραν το κυπριακό διαβατήριο και η ίδια η, η γυναίκα αυτή παντρεύτηκε και τον αδελφό του και πήραν και οι δύο κυπριακό διαβατήριο. Αν, ναι. αν είναι δυνατόν. Αν ε, είναι δυνατόν. Είναι απίστευτο. Τώρα, και σε άλλη περίπτωση πάλι είπε δόλο το δικαστήριο, είπε Ναι, στοιχειοθετείται δόλο. Αλλά κύριε, γιατί δεν περιγράψατε ποιο είναι το δημόσιο συμφέρον. Ναι. Το οποίο επηρεάζεται από αυτόν τον δόλο. Επειδή δεν ετέθη ε, ευκρινώ το γιατί επηρεάζεται ο δημόσιο συμφέρον, δεν το αποστερήθηκε η, η, η υπηκότητα. Γι' αυτό mm. λέω ότι δεν είναι τόσο εύκολο. Μάλιστα. Δηλαδή, η διαδικασία, με πολύ απλά λόγια, να καταλήξω. Ε, αυτή τη στιγμή θα ληφθεί κάποια απόφαση του Υπουργικού μετά από έρευνα τη Τριμελού Επιτροπή. Mm -hmm. Έχει το δικαίωμα ο αιτητής, ε, ε, αυτός που ε, θα του στερηθεί το, η υπηκότητα, να ακουστεί πρώτο. Ε, άρα θα φέρει ε, τα, τα δικά του στοιχεία. Ναι. Εάν μετά που θα φέρει τα δικά του στοιχεία αποφασίζεται ναι, θα πρέπει να του στερηθεί και του στερηθεί, τότε εντός 75 ημερών, έχει δικαίωμα να, να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο με προσφυγή. Mm -hmm. Η πράξη θεωρείται διοικητική. Ναι. Και υπάρχουν πλήσιτε αποφάσεις ε, του Ανώτατου Δικαστηρίου που ξεκαθάρισαν ότι δεν θεωρείται κυβερνητική πράξη, αλλά διοικητική η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και προσβάλλεται με προσφυγή στο δικαστήριο. Άρα είναι πέσ, δύσκολο. Πέστε είναι ότι δύσκολο. την προσβάλλει με προσφυγή και πάει τρία χρόνια η προσφυγή. Θα συνεχίσει και, να και άλλα τρία χρόνια η ναι. έφεση ναι. και άλλα, άλλα τόσα αν πάει ευρωπαϊκό δικαστήριο μετά που θα εξαντλήσει τα ένδυκα μέσα τη Κύπρου mm -hmm. δεν είναι εύκολη υπόθεση να πούμε παίζουμε και ξυπέζουμε. Ναι. Αυτό είναι που λέω. Ναι. Άρα εγώ, εγώ σαν ε, Κύπριος πολίτης και σαν νομικός με 40 χρόνια πήρα λέγω ότι πολύ σωστά θα πρέπει να διερευνηθεί, από ανεξάρτητη επιτροπή το θέμα. Θα πρέπει πρώτιστα όμω να διερευνηθούν, είπαμε, οι, ε, οι συνθήκε υπό τι οποίε εδόθησαν. Αποκτήθηκε. Αποκτήθηκαν για mm -hmm. και να, άμεσα να γίνουν πειθαρχικέ και ποινικέ διώξει εναντίον αυτών που. που, στοιχεθετούνται υποθέσει. Που, υποθέσεις, που, που υποθέσει. Ε, οι άλλε υποθέσει, εγώ πιστεύω, ή συγκεκριμένοι, θα είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να στοιχειοθετηθεί με τα δεδομένα όπω τα έχω δει, βέβαια. Πώ τα είδαμε μέχρι στιγμή. Ε, ε, μέχρι σήμερα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κληρίδη, για αυτε. τη νομική σα ανάλυση για το θέμα. Δύσκολο, όντω, όπω μα τα περιγράφετε. Να είστε καλά. Ε, 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 καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε, κυρίε και κύριοι, τώρα να δούμε.